Το νοσοκομείο του Κιλκής και της Γουμένισσας δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο τις ανάγκες που προκύπτουν. Υπάρχουν ολόκληρες δημοτικές ενότητες χωρίς κέντρο υγείας, με τον αγροτικό γιατρό να βρίσκεται στα χωριά μόλις μια μέρα την εβδομάδα. Την ίδια ώρα βέβαια δεν υπάρχει πρόνοια και δομές για τους ηλικιωμένους, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν οι ίδιες αυτή την ευθύνη μαζί με την εργασία τους, μαζί με την ανατροφή των παιδιών τους. Ενώ οι ελλείψεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς είναι τεράστιες και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά νήπια και βρέφη μένουν κάθε χρόνο εκτός. Με την έλλειψη κρατικών μέτρων πρόληψης και προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία. Όπου και εδώ, παρά τα πολύ ωραία λόγια, τα ακριβοπληρωμένα τηλεοπτικά σποτάκια της κυβέρνησης και της τοπικής διοίκησης, η πρόληψη και η προστασία είναι μηδαμινή. Ας αναρωτηθεί λοιπόν κάθε κυλκισιώτησα πού μπορεί να απευθυνθεί και τι άκρη μπορεί να βγάλει αν βρεθεί σε μια τέτοια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μαζί με αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, η σημερινή γυναίκα και συνολικά η οικογένειά της βρίσκονται μπροστά σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, τις οποίες και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε. Αναφερόμαστε προφανώς στις σοβαρές εξελίξεις με τις πολεμικές συγκρούσεις και επεμβάσεις που προγραμματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στη γειτονιά μας, με πιο πρόσφατη την επέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Όλες αυτές οι επεμβάσεις, βέβαια μόνο τυχαίες δεν είναι, πραγματοποιούνται εξαιτίας της όξυνσης των ανταγωνισμών μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και κρατών σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον έλεγχο πηγών ενέργειας, δρόμων μεταφοράς, τον έλεγχο των αγορών. Έτσι χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι, να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, ώστε να αντιληφθούμε ολόκληρα και τους λόγους όξυνσης του προσφυγικού προβλήματος. Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Μιλάνε
στο χέρι ο στρατός ξεκινά. Σαν γύρισα ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μη κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Χωρίς πουλάκι το κλουβί.